Φίλες και φίλοι της Black and White Video Gamma Σύμμαξ Αδράμας, φιλοξενούμε τον νέο από το γραφικό απόκτημα της Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Δόξα Αντώνης Καθρινός, τον Νίκο τον Τουγκελίδη. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Πάμε να μας πεις λίγα λόγια για σένα, ποιες ομάδες έχεις αγωνιστεί, έχεις περάσει και από τη Δόξα φυσικά. Ναι, είχα ξεκινήσει εδώ στην ομάδα της Δόξας στην Νεανική, στις Ακαδημίες. Μετά είχα παίξει στην Πλατανιά, στο τοπικό και 18 χρονών ήρθα στα ΤΕΠ. Στη δεύτερη ομάδα της Δόξα, όταν ήταν στην Αλφα-Εθνική. Και ήμουνα στη Δόξα για 2,5 χρόνια. Έπειτα έγινε επαγγελματίας. Έκανα ένα εξάμεινο δανεικός στην Πετρούσα. Γύρισα ξανά στη Δόξα. Και το Δεκέμβρη αυτό πήγα στο Κοκκινόχωμα και τώρα εδώ που είμαι. Λοιπόν, έχεις παίξει το παρελθόν της Δόξα. Θεωρείς ότι σου δίνεται μια ευκαιρία με αυτή την μεταγραφή στον Καστρινό? Θα μπορούσε να γίνει και αυτό το πράγμα. Αρκεί να πάνε όλα καλά. Ποια είναι τα στοιχεία που θεωρείς ότι μπορείς να δώσεις με την εμπειρία που έχεις, έτσι, έχοντας αγωνιστεί στη μεγάλη την ομάδα της Δόξας, για τον Καστρινό, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας? Γενικά πιστεύω ότι πάντα προσπαθούσα για το καλύτερο στο γήπεδο και δεν κοιτούσα μόνο τον εαυτό μου, κοιτούσα να βοηθήσω και τους άλλους. Οπότε αυτό το κλίμα που θα δημιουργήσουμε με τα παιδιά που είναι και νεότερης ηλικίας, πιστεύω θα βοηθήσω γιατί. Αυτό μου αρέσει να κάνω, να βοηθάω και τους υπόλοιπους στο παιχνίδι μέσα για να κερδίζουμε για την νίκη. Υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές, κάποιοι μάλλον έμπειροι ποδοσφαιριστές στην ομάδα, έχουν έρθει στην ομάδα του Καστρινού, όπως ο Λάζαρος ο Μουρατίδης, ο Πλάτωνας Αθανασιάδης και άλλοι, οι οποίοι μπορούν σίγουρα να βοηθήσουν την ομάδα του Καστρινού να πάει καλά. Ναι, με τον Λάζο ήμασταν μαζί και στην Πετρούσα, έχουμε ξαναπαίξει μαζί. Και με τα άλλα τα παιδιά έχουμε παίξει είτε αντίπαλοι είτε κάπου έχουμε συναντηθεί ποδοσφαιρικά, οπότε. Πιστεύω θα μπορέσουμε, δηλαδή οι παίκτες είναι παίκτες κλειδιά από ό,τι βλέπω. Παρακολούθησες πέρσι την ομάδα του Καστρινού, είχες τη δυνατότητα? Είχα φίλους μετά από κάποιο καιρό και παρακολουθούσα, έβλεπα ας πούμε την πορεία τους που για την άνοδο και αυτά και εντάξει, πάνω κάτω μάθαινα πράγματα και έβλεπα. Θεωρείς ότι ο Καστρινός μπορεί να είναι η ομάδα έκπληξη εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών για το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας που ξεκινά τον Οκτώβριο? Πολύ πιθανόν. Όλα είναι στο χέρι μας, γιατί μια τέτοια, έτσι όπως πάνε να κάνουν τα παιδιά την ομάδα και την τρέχουνε, σίγουρα αρκεί να το θέλουμε όλοι μαζί. Δηλαδή να δώσουμε το 100% του εαυτού μας και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να γίνει και η έκπληξη. Αρκεί να το κυνηγάς. Υπήρχαν πολλοί μνηστήρες για να σε πάρουν στην ομάδα τους. Έτσι, από διάφορες ομάδες, αλλά τελικά κατάληξε στο Καστρινό. Τι ήταν αυτό που σε έπεισε μάλλον για να μπορείς να έρθεις στην ομάδα του Καστρινού? Όπως σε προσέγγισε η διοίκηση, ας πούμε? Αυτό το πράγμα το σκεφτόμουν γύρω στις 2 εβδομάδες. Δηλαδή και απλά πήρα μια απόφαση την οποία πιστεύω δεν θα τη μετανιώσω και στην πορεία και από ό,τι βλέπω όσο προχωράνε μέρα με τη μέρα ανυπομονώ να ξεκινήσουμε για να ξεκινήσουμε. Δηλαδή, μια καινούργια αρχή ήθελα απλά. Και τα παιδιά από τη διοίκηση που με προσέγγισαν, με μίλησαν και μου άρεσε γενικά όλο αυτό το που πάνε να κάνουν, ότι να είμαστε να βοηθήσουμε τα πιτσιρίκια της ομάδας να γίνουμε καλύτεροι όλοι μαζί, ένα σαν σύνολο γενικά. Και το στόχο που έχει η ομάδα, ο Καστρινός. Η νοοτροπία δηλαδή που θέλει να περάσει τα παιδιά. Έχεις περάσει από τη Δόξα, οπότε θα έχει βαρύνουσα σημασία η γνώμη σου. Πώς βλέπεις την ομάδα με τις μεταγραφές που έγιναν φέτος? Βλέπω ότι έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά η ομάδα. Από κινήσεις μεταγραφικά, από οργάνωση. Δηλαδή κάτι έχει αλλάξει, κάτι καλό πάει να γίνει. Συνήθως εμείς, σαν δραμηνοί, επειδή έχω περάσει και σαν παίκτης, ξαφνικά ενθουσιαζόμαστε και εύκολα απελπιζόμαστε μετά. Οπότε δεν έχω να πω. Μπράβο, δηλαδή. Θέλω να πω ένα μπράβο για την καλή αρχή. Και μακάρι να πάνε όλα καλά στην πορεία. Το μήνυμα στον κόσμο του Καστρινού και της Δόξας γενικότερα? Θα ήθελα να πω τον κόσμο φέτος να στηρίξει την ομάδα όσο πιο πολύ από ποτέ. Γιατί πιστεύω φέτος γίνεται η πραγματική προσπάθεια. Άσχετα με τα προηγούμενα χρόνια που είχε κάποιες δυσκολίες, φέτος μου φαίνεται ότι είναι πιο σοβαρά τα πράγματα. Και θα ήθελα τον κόσμο, ό,τι και να γίνει, να έχει υπομονή και να στηρίζει την ομάδα για να πάνε όλα καλά. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Καστρινού και γενικότερα της Δόξας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.